Έχω τη γνώμη. Λοιπόν, κάνουμε μία προσπάθεια εμείς σαν παράταξη αρκετό καιρό να αναδείξουμε την πολιτική ουσία, την πραγματική ουσία του ζητήματος και των ελεύθερων χώρων και του γεγονότος της εμπορευματοποίησης της γης, του γεγονότος ότι στα πλαίσια συγκεκριμένων αναπτυξιακών επιλογών οι οποίες υιοθετούνται, όλοι αυτοί οι χώροι λειτουργούν ως φυλέτα. Γι' αυτό το λόγο αυτή είναι η επιδίωξη της κεντρικής διοίκησης, αυτή είναι η επιδίωξη, ας το πω έτσι, με μια ευρύτερη πολιτική ενετσαστικής τάξης της χώρας μας. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο οι Δήμοι υποχρηματοδοτούνται και δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις απαλωτριώσεις, πέρα από τις όποιες ευθύνες των διοικήσεων διαχρονικά και αυτά. Ο βασικός λόγος όμως είναι αυτός, ένα. Ο δεύτερος βασικός λόγος και το δεύτερο στοιχείο που συνηγορεί σε αυτό είναι ότι οι νόμοι για τις απαλωτριώσεις γίνονται όλο και περισσότερο ευνοϊκοί για τους ιδιώτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η δραστηριότητα της Εκκλησίας σαν ιδιωτικός φορέας που έχει ακίνητα εντάσσεται εκεί. Εμείς θεωρούμε ήδη ότι η απάντηση εδώ δεν μπορεί να είναι «σας παρακαλούμε μην το κάνετε αυτό» και μολονότι ότι δεν είναι αυτή η επιδίωξη φαντάζομαι της Μαρίας, της παράταξης, σε πάση περιπτώσει αυτό είναι η ουσία του ψηφίσματος. Θεωρούμε δε ότι αφήνει απ' έξω και όλους τους υπόλοιπους ιδιώτες και τα λοιπά, οι οποίοι αντιστοίχως λειτουργώντας κοιτάνε την δική τους, ας πούμε, ευμάρεια σε βάρος των αναγκών των πολλών. Με αυτή την έννοια δεν μπορώ λίγο να καταλάβω τη σκοπιμότητα του ψηφίσματος. Μπορώ να το καταλάβω σαν μια σκέψη ενός ανθρώπου μεμονωμένου κτλ. Αλλά εδώ, εμείς σαν Δήμος, αυτό το οποίο οφείλουμε και αυτό το οποίο οφείλουμε να πούμε και στο λαό της Θεσσαλονίκης είναι ότι, παιδιά, κατεβείτε στους δρόμους, γυρεύτε τα χρήματα, να αλλάξει και ο νόμος για να μπορέσουμε αυτούς τους χώρους να τους περισσώσουμε. Εδώ δηλαδή, να ήμασταν ένα σωματείο έξω, να το καταλάβω τέλος πάντων. Έτσι. Αλλά εδώ τώρα είμαστε Δήμος. Έχουμε αρμοδιότητες, έχουμε ευθύνες. Δεν μπορεί με ένα ψήφισμα εδώ να λέμε «σας παρακαλούμε, κάντε το». Διεκδίκηση είναι διαφορετικό πράγμα από αυτό το οποίο φαίνεται, εν πάση περιπτώσει, να προκύπτει από το κείμενο. Με αυτή την έννοια θα ήθελα, λέω, κάποιος ευκρινής, δηλαδή, να το παρουσιάσουμε τι ακριβώς τώρα εδώ, ας πούμε, επιδιώκεται.